Στα χέρια μου κρατάω την Radeon 6950, την οποία θα προσπαθήσουμε να την πλασάρουμε σε μια Radeon 6970, σαν αυτήν που έχω στο σύστημα ήδη πάνω. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι αυτό εδώ το διακοπτάκι να βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Άμα το πάω αριστερά, δεν μπορείτε να το πλασάρετε. Για να μπορέσει να γίνει το πλασάρισμα σωστά, ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται δεξιά, σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Πάμε να δούμε όμως λίγο την 6970 από πλευρά επιδόσεων, για να δούμε αν τελικά αξίζει αυτό το πλασάρισμα ή όχι. Ανοίγοντας το GPU Z, βλέπουμε ότι έχει 1536 άντερς. Οι άντερς είναι αυτό που θα αλλάξει στη συνέχεια. Για παράδειγμα, η 6950 δεν έχει τόσο, έχει 1400 κάτι. Με το φλασάρισμα θα πρέπει να δούμε 1536 άντερς. Ας πούμε να τρέξουμε ένα 3D Mark, να δούμε πόσο θα βγάλει. Και θα τα πούμε στην συνέχεια. Το 3D Mark σιγά σιγά τελειώνει. Τελείωσε. Βλέπουμε και το σκορ 5, 2, 7, 8. Οκ, κλείνουμε το μηχάνημα. Δούμε την 6950 με προσοχή, το διακοπτάκι να είναι στη θέση δεξιά. Προσοχή ότι καταχρέζεται 2 εξάπλα. Λοιπόν, μπαίνοντας στα Windows, βλέπουμε, όπως σας έλεγα, ότι Sanders δεν είναι 1500, αλλά είναι 1400. Με το φλασάρισμα, αν πετύχει, θα πρέπει να δούμε 1500 κάτι εδώ. Λοιπόν, πώς θα φλασάρουμε την κάρτα? Ανοίγουμε τον Chrome, όποιον άλλον Firefox θέλετε, browser δηλαδή. Πατάμε πάνω στη διεύθυνση out of specs. Ανοίγει εδώ το τρομερό μας site, είδε και το κάνει, θα το βγάζει και καπνό. Λοιπόν, επιλέγουμε how to, και τα how to οδηγός φλασαρίσματα. Λοιπόν, ο οδηγός, όπως σας γράφω εδώ, έχει γίνει στο Tech Power App. Στην ουσία έχουμε κάνει μία μετάφραση εμείς και έχουμε βάλει τα αρχεία εδώ πέρα για κάποια άτομα τα οποία δυσκολεύονται με τα αγγλικά ή φοβούνται ή... τέλος πάντων, προσφέρουμε το δικό μας service στην ελληνική κοινότητα. Κατεβάζουμε το αρχείο, το BIOS της 6970, κάνοντας κλικ εδώ πέρα, κατέβηκε κάτω εδώ στον Chrome, και κατεβάζουμε και το αρχείο που θέλουμε για πλασάρισμα, το Atiflash. Στη συνέχεια λέω, σιγουρευόμαστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται δεξιά, το οποίο το έχουμε φροντίσει, και πάμε να κάνουμε τώρα το φλασάρισμά μας. Λοιπόν,
κάνουμε extract, κάνουμε extract το WinFlash, ανοίγουμε το πρόγραμμα και για να πάρουμε backup επιλέγουμε το κουμπί save. Γράφουμε ας πούμε backup save from image save to file. Και όντως θα δείτε ότι κλείνουμε το πρόγραμμα, ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο backup. Στην περίπτωση που πάνε στραβά θα το κάνουμε load και εντάξει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να πλασάρουμε την κάρτα. Παίρνουμε το αρχείο που κατεβάσαμε το out of specs, το οποίο υπέρξε το power up, το βάζουμε στο φάκελο. Μέσα στο φάκελο ξανανοίγουμε το add flash. Αφού ανοίξει το add flash επιλέγουμε load image. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε το αρχείο, να το με κατάληξη bin. Βγάζουμε ένα κλείνω συνέχεια για την κάμερα για να κάνω εστίαση, όπως έχετε καταλάβει, και πατάμε προγράμμα. Τέλεια. Θες να κάνεις πανεκκίνηση? Φυσικά και θέλω να κάνω πανεκκίνηση. Κάνω μια πανεκκίνηση τώρα να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Να αρχίζουν μπουτάουν τα Windows για να δούμε αν έπιασε το πλασάρισμα. Ελπίζω να έχει πιάσει. Λοιπόν, μπήκαμε και στο desktop. Πρώτο πράγμα, τρέχουμε το GPU Z, το οποίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την έκδοση 5. 0,5 έτσι. Λοιπόν, κλείσε fraps. Ανοίγουμε το GPU Z. Deck power up, το λερί. Λοιπόν, να το παιδιά. Έχει γίνει το σάρισμα. Θα κάνω και ζούμε να το δείτε. Με την εστίαση φαίνεται καλύτερα. Σαν το 1536. Τρομερό. Επίσης, έχουν ανέβει και τα μέρα hertz. Έχουν πάει 880 από 800. Κάτι που πριν χωρίς το φλασάρισμα, εδώ πέρα ανέβοντας το MSI Afterburner, δεν μπορούσαμε να το πάμε μέχρι 950. Τώρα πλέον φλασάροντας την κάρτα μπορούμε να το πάμε μέχρι 950 και μπορούμε να κάνουμε και overclocking. Λοιπόν, ας τρέξουμε όμως ένα benchmark. Ας τρέξουμε ένα 3D Mark 11. Να το παιδιά, τελείωσε. Ας το δούμε καλύτερα. Τελείωσε το 3D Mark. Score 5312. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει πολύ καλή μνήμη, πρέπει να είναι καλύτερο από αυτό που έβγαλε πραγματική 6970. Μου είχε βγάλει 52, δεν θυμάμαι. Για το λόγο του αληθές, ΝΑΤΑ 1536. Το σκορ